Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και απόψε συντονισμένοι στην παρέα του De Facto. Η εκπομπή του Ήπειρος TV1 που ασχολείται με τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, δίνουμε όμως βάρος σε όλους τους Δήμους της Ήπειρου, είναι και απόψε κοντά σας και σκοπός μας και στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, μεγάλα ζητήματα, απόψε του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων. Χαρά και τιμή που βρίσκεται στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Σεντελές, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Και νομίζω ότι επειδή έχουμε και καιρό να τα πούμε και υπάρχουν και πολλές εξελίξεις και με το γεφύρι της Πλάκας, βρισκόμαστε και σε ένα κομβικό για τους Δήμους σημείο, γιατί τελειώνετε με τα τεχνικά σας προγράμματα, τους προϋπολογισμούς, ξεκινάει μια νέα περίοδος, κλείνει το έτος, οδεύεται για μια ακόμη χρονιά που ελπίζω να είναι για όλη την τοπική αυτοδιοίκηση έτσι αρκετά παραγωγική και χωρίς προβλήματα. Έχουμε πολλά νομίζω να συζητήσουμε. Οπότε έτσι, Δήμαρχε, ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση αυτή. Εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εξ αρχής, το κανάλι σας είναι πάντα φιλόξενο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχετε εκπομπές οι οποίες απευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχω την εντύπωση ότι είναι πολύς ο κόσμος των συμπολιτών μας που παρακολουθεί τα τοπικά κανάλια, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η τρέχουσα επικαιρότητα και η τοπική επικαιρότητα, άρα πραγματικά τέτοιες εκπομπές έχουν πραγματικά αξία και μεγάλη σημασία να υπάρχουν. Το κανάλι σας σε αυτό πραγματικά μπορώ να πω ότι πρωτοπορεί και είμαστε ευχαριστημένοι σαν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουμε ένα βήμα από το οποίο κυρίως μπορούμε να πούμε για τα θέματα δικά μας και να ενημερωθούν και οι συνδημότες μας σχετικά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να πω ότι σε αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε απόψε μπορείτε και εσείς φίλοι τηλεθετές να συμμετέχετε, ειδικά οι κάτοικοι των Βορείων Τζουμέρκων ή όσοι ίσως κατάγεστε από εκεί και αγαπάτε, πονάτε όπως λέμε τον τόπο σας, μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα ή να επικοινωνείτε με το τηλεοπτικό μας σταθμό για να θέτουμε ζητήματα μαζί στον κύριο Σεντελέ. Είναι έτοιμος εδώ να απαντήσει σε όλα. Οπότε, οτιδήποτε σας απασχολεί, μπορείτε να το επικοινωνήσετε. Επικοινωνείτε μέσω της εκπομπής μας, να το επικοινωνήσουμε εδώ, είτε τηλεφωνώντας στο 2651-068-541-68-542, είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου της εκπομπής στο 6970-42-47-82. Θα ξεκινήσω, Δήμαρχε, επειδή το τελευταίο διάστημα είναι κάτι που έχει απασχολήσει όχι μόνο εδώ τα τοπικά μέσα, αλλά και τα κεντρικά μέσα, την Αθήνα, όλους νομίζω. Θα ξεκινήσω λίγο με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το γεφύρι της Πλάκας. Χαρούμενοι όλοι νομίζω και δικαιωμένοι κι εσείς από την πλευρά σας που τρέξατε, που συνεργαστήκατε, γιατί είναι η λέξη κλειδί νομίζω, η συνέργεια και οι συνεργασίες, για να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα και εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι η υπόθεση του γεφυριού της Πλάκας είναι μια υπόθεση πανελλήνων ενδιαφέροντος. Σωστά. Από απόψεως εγχειρήματος τεχνικού και επιστημονικού μπορώ να πω ότι έχει και ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά, σε παγκόσμιο μάλλον κλίμακα, που επιχειρείται να γίνει μια αναστήλωση ενός μνημείου αυτού του μεγέθους με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή προσπαθώντας να φτιάξουμε πάλι το ίδιο γεφύρι με τον τρόπο με τον οποίο αυτό είχε φτιαχτεί πριν 150 χρόνια και μάλιστα αντιγράφοντας σε εισαγωγικά ακόμα και τις ατέλειες, τις τεχνικές οι οποίες μπορεί να υπήρξαν τότε από τους λαϊκούς αρχιτέκτονες, τον λαϊκό αρχιτέκτονα τον Κώστα Μπέκα που το μελέτησε και το κατασκεύασε. Επομένως, είναι πανελλήνιο, είναι παγκόσμιο το ενδιαφέρον και είμαστε στην ευχάριστη θέση, είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το εγχείρημα έχει φτάσει πια στο τέλος του. Πραγματικά για να φτάσουμε εδώ πέρα υπήρξε η αγαστή συνεργασία πάρα πολλών εμπλεκόμενων φορέων. Και επειδή πρόκειται περί δημοσίων φορέων, αυτό δεν είναι μια κοινή πρακτική την οποία έχουμε συνηθίσει δυστυχώς στην Ελλάδα. Συνήθως δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία. Συνήθως όπου εμπλέκονται αρμοδιότητες εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Στην περίπτωσή μας όμως αυτό δεν έγινε. Επομένως, τρία Υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Οικονομικών, η Περιφέρεια της Ήπειρου, ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεργαστήκαμε από την πρώτη μέρα κυριολεκτικά της πτώσης του γεφυριού,
σε όλα τα επίπεδα και φτάσαμε μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αν κρίνει κανένας ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα, πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάθε φορά που προέκυπτε ένα πρόβλημα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και η Επιστημονική Επιτροπή συνεδρίαζε για να λύσει το πρόβλημα αυτό. Γιατί στο μυαλό μας, ο στόχος μας ήταν πότε θα δούμε το γεφύρι υψωμένο πάνω από τον Αράθ. Η Περιφέρεια της Επίρου έκανε μια εξαιρετική προκαταρκτική δουλειά στα βάθρα, προτού να ξεκινήσει η ουσιαστική αναστήλωση από το νερό και πάνω του γεφυριού. Και από εκεί και μετά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έβαλε την επιστημονική γνώση, το Τεχνικό Επιμελητήριο επίσης, και όλοι εμείς, ο καθένας από την πλευρά του και στο κομμάτι που τον αλογούσε, συνεργαστήκαμε ώστε να φτάσουμε σήμερα πραγματικά να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την άνοιξη που μας έρχεται, αφού θα αφαιρεθεί ο μεταλλότυπος τότε, να είναι έτοιμο το γεφύρι. Εδώ θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανάδοχος εταιρεία του έργου. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι ήταν μια εταιρεία η οποία επιλέχθηκε με έναν πρόχειρο διαγωνισμό μεταξύ τριών εταιρεών που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού προς το Υπουργείο Υποδομών. Αποδείχθηκε ότι έχει την τεχνογνωσία, έχει την συγκρότηση, έχει την εμπειρία και πραγματικά είναι εντός του χρονοδιαγράμματος που ήταν σφιχτό έτσι κι αλλιώς και νομίζω ότι αξίζουν και στην εταιρεία συγχαρητήρια. Αν πάμε πίσω τη μέρα που έπεσε το γεφύρι, φανταζόσασταν ποτέ ότι τόσο γρήγορα θα έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα? Όχι. Η αλήθεια είναι όχι, και θα σας περιγράψω αυτές τις σκηνές εκείνες τις ημέρες, οι οποίες πραγματικά ήταν για μας στιγμές θλίψης, οδύνης και ενός πολύ μεγάλου σοκ. Αυτό πραγματικά που μεταφέραμε και εμείς τότε, θυμάμαι και τους τίτλους που χρησιμοποιούσαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και εμείς στα ρεπορτάζ μας, μαύρη μέρα για την Ήπειρο, μαύρη μέρα για την Ελλάδα, έλεγαν κάποιοι. Ήταν έτσι, σοκ, όντως. Μπορεί ήταν να πει κανένας ότι ήταν το συνέστημα, το κυρίαρχο το οποίο είχαμε όλοι μας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι αφού είχαμε επισκεφτεί το χώρο της καταστροφής, με τον εκλειπώντα πλέον τώρα αντιδήμαρχο τότε, τον Τάκη του Τζιλογιάννη, πήραμε την ανηφόρα και πηγαίναμε προς τα πράγματα. Δεν είχαμε που να βάλουμε το κεφάλι μας. Δηλαδή, οι σκέψεις μας ήταν, ήμασταν έτοιμοι να εκραγεί το κεφάλι μας, ας πούμε, από τις σκέψεις, τις αδιέξοδες που κάναμε. Καθώς λοιπόν πλησιάζαμε προς την έδρα του Δήμου, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ένα άγνωστο νούμερο. Ήταν ο Δημήτρης ο Καλιαμπάκος, καθώς μου συστήθηκε, ο καθηγητής, ο οποίος με μια σταθερή φωνή πραγματικά μου είπε: «Δήμαρχε, μπορεί αυτό που έγινε να έγινε, όμως το γεφύρι μπορεί να σηκωθεί πάλι». Νομίζω, πρώτες στιγμές, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι εκεί πραγματικά ξεκίνησε η ιστορία της αναστήλωσης. Δηλαδή, τρεις-τέσσερις ώρες μετά από την ώρα της καταστροφής, και ο Δημήτρης ο Καλιαμπάκος έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση, όχι μόνο σαν ένας από τους καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ανήκε στο team που ασχολήθηκε με το γεφύρι, αλλά ως τζουμερκιώτης, σαν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά το έκανε προσωπική του υπόθεση. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Δημήτρης ο Καλιαμπάκος σε όλη αυτή την υπόθεση και όχι μόνο αυτός. Πάρα πολλοί άλλοι επιστήμονες, όπως ο Γιώργος Σμύρης. Τώρα, ας μην τους αναφέρουμε έναν-έναν, γιατί μπορεί να ξεχάσουμε και κανέναν. Νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σεμνοί και δεν επιθυμούν τέτοιου είδους επένους. Άλλωστε, τον Ιούνιο, όπως πολλοί πιστεύω ότι θα είναι μάλλον ο μήνας όπου πια θα είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε στον τόπο του γεφυριού το καινούργιο μας γεφύρι, που ουσιαστικά είναι το παλιό. Εκεί πέρα θα είμαστε όλοι όσοι συνετέλεσαν και θα είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα χαράς. Τώρα, να πούμε ότι κλείδωσε το τόξο, έχει κλειδώσει ουσιαστικά το γεφύρι, ναι. Είναι έτοιμο. Πού βρισκόμαστε δηλαδή? Βρισκόμαστε στην κατασκευή του καλλιτεριμιού. Ναι, ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί η γεωμετρική κατασκευή του γεφυριού πλήρως. Από εκεί και πέρα, οι εργασίες οι οποίες τώρα απομένουν είναι να γίνει το κράσπεδο, ας το πούμε έτσι, το καλντερίμι το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Είναι δευτερεύουσα σημασίας από την άποψη ότι αυτό είναι μια δουλειά ρουτίνας και δεν είναι μια δουλειά η οποία είχε μεγαλύτερη, ας το πούμε, τέχνη και τεχνική, όπως η διαμόρφωση του τόξου και το κλείδωμα τελικά του τόξου. Έχουν
είναι ουσιαστικά πολύ κοντά στο πρωτότυπο το γεφυρί, σχεδόν δεν διαφέρει σε τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την γεωμετρική του μορφή, είναι ακριβώς το ίδιο. Όπως σας είπα, αντιγράφηκα ακόμα και τα λάθη, τα τεχνικά λάθη που είχαν γίνει. Όπως ένα τεχνικό λάθος, ας πούμε, ήταν αυτή η αλλαγή της καμπής του τόξου, κάτι το οποίο ένας σύγχρονος αρχιτέκτονας, ένας σύγχρονος μηχανικός δεν θα το έκανε, ενώ τότε έγινε γιατί έτσι θεώρησε ο λαϊκός αρχιτέκτονας ότι πρέπει να γίνει. Επίσης, το γεφύρι είχε πάρει μία κλίση ως προς τον διαμήκη άξονά του, όπου και αυτή αντιγράφηκε όπως ήταν ακριβώς. Μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν παρομοιάζουν στο βαθμό που μπορεί να γίνει με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν πριν 150 χρόνια. Η πέτρα όσο το δυνατόν μπορούσε να γίνει είναι όμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε τότε. Όπως επίσης και τα άλλα συνδετικά στοιχεία, τα κονιάματα, οι ξυλοδεσιές οι οποίες υπήρχαν, έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αφού έγιναν και βέβαια οι αντίστοιχες αναλύσεις, να είναι πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά, στα υλικά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί τότε. Νομίζω βέβαια ότι στην αρχή θα βλέπουμε ένα γεφύρι που φαίνεται καθαρά ποιο είναι το καινούριο κομμάτι και ποιο είναι το παλιό. Αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, ιδιαίτερο έχω την εντύπωση, και σιγά σιγά ο χρόνος καθώς θα περνάει νομίζω ότι θα ομογενοποιήσει όλα αυτό την κατασκευή και μετά από λιγότερα ή περισσότερα χρόνια όποιος θα είναι τότε εδώ και θα μπορεί να το βλέπει πιθανόν να βλέπει ένα γεφύρι το οποίο είναι ακριβώς ολόκληρο το ίδιο. Είναι και ίσως και ένα restart, μια επανεκκίνηση. Ας βλέπουμε κάποιες φορές τα πράγματα μέσα σε όλο το μαύρο και λίγο αισιόδοξα, γιατί μπορεί πραγματικά ήταν ατραξιόν της περιοχής το συγκεκριμένο γεφύρι και μπορεί να γίνει και να αποδώσει στην περιοχή ακόμη περισσότερα, έτσι δεν είναι? Έχω την εντύπωση ότι τώρα θα είναι μεγαλύτερος πόλος έλξης από ό,τι παλιά, γιατί όλος αυτός, ας το πούμε, ο θόρυβος που έγινε γύρω από την αναστήλωση του γεφυριού θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Ποιο είναι λοιπόν το επόμενο βήμα, ή μάλλον ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε τους τρόπους εκείνους όπου θα μπορεί με πολύ ωραίο τρόπο ο επισκέπτης να παίρνει όλη την πληροφορία για το γεφύρι το παλιό και το γεφύρι το αναστηλωμένο. Αυτό θα μπορεί να γίνει με την δημιουργία ενός μουσείου, μιας έκθεσης, στην οποία θα υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι εύκολη δουλειά, θέλει μελέτη να γίνει, όπως επίσης νομίζω ότι με κέντρο το γεφύρι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε σε ολόκληρη την περιοχή ένα θεματικό πάρκο, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με την λαϊκή αρχιτεκτονική της πέτρας στην περιοχή των Τζουμέρκων. Νομίζω ότι είναι το επόμενο βήμα και νομίζω ότι σε συνεργασία με την περιφέρεια κατά κύριο λόγο θα μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε αμέσως το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού βρούμε τους κατάλληλους επιστήμονες, τους κατάλληλους ανθρώπους που θα μπορέσουν να ξεκινήσουν μια προμελέτη, η οποία αργότερα θα γίνει μια κανονική μελέτη και μετά θα φτάσει στην εφαρμογή της. Ευρωπαϊκά προγράμματα για να χρηματοδοτήσουν ίσως κάποια τέτοια project σίγουρα θα υπάρχουν. Ναι, και ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχουν και εθνικοί πόροι υπάρχουν. Νομίζω άλλωστε ότι δεν μιλάμε και για τεράστια ποσά και επομένως ο επισκέπτης εκεί, και όχι μόνο ο ειδικός επισκέπτης, καθώς πιστεύω απόλυτα ότι θα είναι ένας πόλος ειδικού ενδιαφέροντος για αυτό σπουδαστές, έλεγα, και επιστήμονες, για, έτσι και φοιτητές. Για επιστήμονες, για φοιτητές, για πανεπιστήμια, αλλά και ο απλός επισκέπτης θα ολοκληρώνει μια εμπειρία πέρα από την απλή οπτική γνώσης γύρω από το τι σήμαινε αυτό το μνημείο για τα Τζουμέρκα πριν πέσει και ποιος ακριβώς ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αναστήλωση, έτσι ώστε πάλι το μνημείο αυτό να υπάρχει πάνω από τον Άραχτη. Οι κάτοικοι εκεί φαντάζομαι νιώθουν δικαιωμένοι, έτσι δεν είναι, και από κάποια μηνύματα που λαμβάνω εδώ στο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής, αυτό εισπράττω. Μπράβο για τις συντονισμένες προσπάθειες, λένε. Ναι, νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό τη μέρα, για να επανέλθουν πάλι τη μέρα της πτώσης του γεφυριού και τις αμέσως επόμενες ημέρες, ότι οι κάτοικοι, ειδικά της περιοχής γύρω από το γεφύρι,
είχαν φτάσει στο σημείο να λένε ότι καλύτερα να είχε πέσει στο σπίτι μας παρά που έπεσε το γεφύρι. Είναι προφανές λοιπόν ότι για ολόκληρη την δική μας την περιοχή είναι προφανώς ένα χαρμόσυνο μήνυμα, ένα χαρμόσυνο άκουσμα το ότι σε πολύ λίγους μήνες θα έχουμε πάλι το γεφύρι στημένο πάνω στο ποτάμι. Τώρα να πούμε ότι σχετικά με την ενημέρωση τη τελευταία που είχαμε και εμείς από τους επιστήμονες, έχουν τοποθετηθεί και ειδικοί καταγραφείς, θα λέγαμε, που καταγράφουν όλες τις κινήσεις, τα πάντα του γεφυριού, μέχρι να... και ίσως αυτά θα είναι τοποθετημένα, αυτοί οι μηχανισμοί, και αφού του αποδοθεί το γεφύρι. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να φύγουν και να... θα ήταν καλό να παραμείνουν. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι αντικείμενο της επιστημονικής κατά κύριο λόγο επιτροπής. Νομίζω ότι η σύγχρονη επιστήμη, η οποία προσπάθησε να αντιγράψει σε εισαγωγικά πάντα τον Κώστα Μπέκα στο πώς έφτιαξε το γεφύρι, έχει στο χέρι της και πάρα πολλά εργαλεία αυτής της μορφής, ώστε να παρακολουθεί την συμπεριφορά του γεφυριού στο πέρασμα του χρόνου και ενδεχομένως να παίρνει μηνύματα τα οποία θα πρέπει ίσως να οδηγούν κάποια στιγμή στην προφύλαξή του. Αυτό πήγα να πω. Μελλοντικά. Έχω όμως... Το προλαμβάνει εξής... καλύτερο του θεραπεύει. Σίγουρα. Έτσι, αυτό είναι πάντα. Αν και νομίζω ότι η εξαιρετική δουλειά που έγινε στη θεμελίωση του γεφυριού μας δίνει μια πολύ μεγάλη σιγουριά ότι το γεφύρι αυτό πλέον, απέναντι στον ορμητικό άραχθο και γενικότερα στη φύση, είναι πολύ πολύ πιο ανθεκτικό από ότι το παλιό γεφύρι. Όμως, η φύση πάρα πολλές φορές μας έχει αποδείξει ότι πρέπει να την παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά, γιατί η δύναμή της είναι πάρα πολύ μεγάλη και σχεδόν ανεξέλεγκτη από την πλευρά του ανθρώπου. Πολύ σωστά. Άρα, σε λίγο καιρό, έτσι και με το νέο έτος, στους πρώτους μήνες, σίγουρα στους πρώτους 6 μήνες του νέου έτους, θα τελειώσουμε και με αυτά και επίσημα θα αποδοθεί και πάλι το γεφύρι, οπότε θα έχουμε όλο το χρόνο να τα ξαναπούμε. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, αν θέλετε, και να σας πάω λίγο στα θέματα που αφορούν τα απλά, τα καθημερινά, τους δημότες σας, τον κόσμο, τον απλό. Τι ζητάει από έναν δήμαρχο ορεινού δήμου ένας πολίτης, ένας δημότης, κύριε Σεντελέ? Ποια είναι τα αιτήματά του? Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, η καθημερινότητα σήμερα είναι παρόμοια σε όλους τους δήμους, σε πάρα πολλούς τομείς. Mm-hmm. Η βασική τομή της καθαριότητας, της υδροδότησης, του ηλεκτροφωτισμού, έχουν τις ίδιες ακριβώς απαιτήσεις που θα είχε και ένας δημότης ενός αστικού δήμου, και νομίζω ότι πολύ σωστά γίνεται έτσι, γιατί παλιότερα δημιουργούνταν η εντύπωση ότι οι ανάγκες των δημοτών ενός αστικού δήμου είναι πολύ μεγαλύτερες από τη ενός επαρχιακού, όμως αυτό πλέον δεν συμβαίνει. Όλοι οι άνθρωποι πλέον πρέπει να απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες, και μάλιστα αυτές πρέπει να είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Επομένως, η καθαριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική και μάλιστα σε ένα δήμα σαν το δικό μας, ο οποίος είναι και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ένα τουριστικό δήμο. Mm-hmm. Ο ηλεκτροφωτισμός, μολονότι δεν είναι δική μας υπόθεση, αλλά είναι υπόθεση της ΔΕΗ, και εκεί έχουμε προβλήματα, η αλήθεια είναι, και κυρίως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση από την πλευρά του δικτύου της Άρτας. Γιατί ο δικός μας ο Δήμος ηλεκτροδοτείται κατά ένα μέρος με ευθύνη, ας το πούμε έτσι, της αντίστοιχης υπηρεσίας της ΔΕΗ ή της ΔΔΕ από την Άρτα, και ένα άλλο κομμάτι από τα Γιάννενα. Το κομμάτι της Άρτας είναι προβληματικό. Mm-hmm. Πραγματικά, έχουμε κάνει μία... Γιατί αποτινάσουν από πάνω τους, σου λέει, είναι στα όχι, στα είναι, όρια. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι κατασκευασμένο προβληματικά και συντηρημένο επίσης προβληματικά. Και επομένως, από το κομμάτι αυτό έχουμε πρόβλημα. Έγινε βέβαια μία τεχνική λύση, η οποία ουσιαστικά
σε περιπτώσεις πολύ πολύ μεγάλου προβλήματος μπορούμε να ηλεκτροδοτήσουμε την περιοχή μας εφόσον συνδέωσουμε μεταξύ τους τα δύο δίκτυα και από το δίκτυο του νομού Ιαννίνων. Παρόλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Όπως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό των χωριών στις περιπτώσεις κακοκαιρίας με κεραυνούς. Και εκεί πράγματι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν τα συστήματα των γειώσεων και των αλεξικεραύνων που θα πρέπει να υπάρχουν, ώστε κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, πάρα πολλοί λαμπτήρες σε πάρα πολλούς ιστούς σε όλο το Δήμο να καίγονται, κατά το κοινό λεγόμενο, και έτσι να βρισκόμαστε συνέχεια σε μια διαδικασία να επιδιορθώνουμε τέτοιου είδους βλάβες. Όσον αφορά την ύδρευση, αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει και έχουμε καταφέρει να φτάσουμε είναι ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχουμε επάρκεια υδροδότησης για όλο το Δήμο. Και μιλάω πάντα για τους καλοκαιρινούς μήνες και τους μήνες εχμής, όπου εκεί συνήθως υπήρχαν τα προβλήματα. Είναι από τα πιο ακριβά έργα όμως αυτά της υδροδότησης για τους Δήμους, έτσι. Και ειδικά για μικρούς και ορεινούς Δήμους. Υπάρχει λοιπόν στο κομμάτι της υδροδότησης δύο μεγάλες κατηγορίες προβλημάτων που πρέπει κανένας να λύσει. Το πρώτο είναι, όπως σας είπα, η επάρκεια του νερού. Αυτό πώς εξασφαλίζεται με τα κεντρικά δίκτυα. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι έχει επιληθεί το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήδη έχουμε δύο εργολαβίες σε εξέλιξη. Η κάθε μία εξ αυτών είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τόσο για την συμπληρωματική υδροδότηση της έδρας του Δήμου, όπως επίσης και για την αλλαγή του δικτύου που υδροδοτείται η Δημοτική Ενότητα Τζουμέρκων, ο πρώην Δήμος Τζουμέρκων. Οι πολλές παρεμβάσεις που έχουμε κάνει σε όλα τα αντλιοστάσια, στις περιπτώσεις εκείνες όπου υδρεύονται οικισμοί με αντλήση, έχει εξασφαλίσει ώστε τα προβλήματα τα οποία είχαμε στο παρελθόν, και πραγματικά ήταν πολλά, να έχουν ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Φεύγοντας από την κατηγορία των κεντρικών δικτύων, πάμε στα εσωτερικά δίκτυα. Εκεί το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό. Σχεδόν όχι όλοι οι οικισμοί, αλλά ένα πολύ μεγάλο ποσό των οικισμών έχει εσωτερικά δίκτυα τα οποία είναι παλαιωμένα, είναι παλιά, και αυτά τα δίκτυα θέλουν αντικατάσταση. Όπως είπατε κι εσείς, αυτά είναι έργα τα οποία είναι πραγματικά πολύ υψηλού προϋπολογισμού. Από τη δική μας την πλευρά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εκπονούμε τμηματικά τις αντίστοιχες μελέτες, και έχοντας πλέον τις μελέτες στα χέρια μας, να προσπαθούμε να δούμε τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία κάθε φορά θα προκύπτουν, είτε πρόκειται για προγράμματα τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά, είτε είναι εθνικά, από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ώστε είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικά, που μάλλον αυτό είναι ευκολότερο, τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών σιγά σιγά να αντικαθίστανται με καινούργια δίκτυα, σύγχρονα δίκτυα, έτσι ώστε ακόμα και αυτές οι διαρροές που αυτές τη στιγμή υπάρχουν λόγω των παλιών δικτύων να σταματήσουν, και πλέον να πάμε σε μια εποχή όπου το ζήτημα ύδρευσης στην περιοχή μας δεν θα μας απασχολεί. Ήδη η επάρκεια πλέον είναι σε πολύ καλό βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι κάποιες συχνές βλάβες οι οποίες εμφανίζονται λόγω της παλαιότητας, να αντιμετωπιστούν με την σταδιακή αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων. Το πρόβλημα το πείστε σε συγκεκριμένες κοινότητες. Ναι, θα έλεγα ότι είναι κάποιες κοινότητες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα καθόλου, και άλλες κοινότητες στις οποίες το πρόβλημα είναι διαχειρίσουμε, ας το πούμε έτσι, και άλλες όμως κοινότητες όπου εκεί πραγματικά έχει και την έννοια του επίγοντος η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων. Έτσι προχωράμε. Νομίζω όμως ότι με έναν προγραμματισμό που κάνουμε, η τμηματική αντικατάσταση αυτών των εσωτερικών δικτύων
που όπως σας είπα είναι ευκολότερο να γίνει, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα να επιληθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Κρατάμε πάντως πως αν και ο Ρινός Δήμος έχετε επάρκεια σε νερό και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω. Ναι. Γιατί τα άλλα τα έργα. Ναι, ήδη έχουμε 2-3 χρονιές, ακόμα και η φετινή χρονιά, η οποία ήταν μια εντελώς άνετη χρονιά, ναι, πέρασε χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή που υπήρχαν παλιότερα που μπορούσαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο καλοκαίρι να έχουμε λειψιδρία. Πλέον αυτά τα φαινόμενα τώρα δεν υπάρχουν. Ναι, γιατί αυτό είναι και πρόβλημα, ειδικά για έναν ορεινό Δήμο όπου υπάρχουν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι. Αφενός αυτό, οπωσδήποτε, και βέβαια να πούμε ότι πλέον τώρα οι ανάγκες της υδροδότησης και μάλιστα της συνεχούς χωρίς προβλήματα υδροδότησης αυξάνουν λόγω της ύπαρξης των ξενοδοχειακών μονάδων. Δηλαδή, όταν έχει κάποιος ένα ξενοδοχείο. Έχει έναν μικρό μαχαλά, που λέμε, στα χωριά. Έτσι, δηλαδή, είναι μια κοινότητα η οποία απαιτεί να έχει το νερό και μάλιστα χωρίς να μπορεί να λείψει σχεδόν ούτε μία ώρα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους αρμόδιους αντιδημάρχους σε αυτό το κομμάτι και από την τεχνική μας υπηρεσία, η οποία προωθεί τα θέματα αυτά σε επίπεδο μελετών και προγραμματισμού. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια, όπως έχει αποδειχθεί και μέχρι τώρα, εφόσον είμαστε έτοιμοι, είμαστε όριμοι, θα βρούμε τα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως έχουμε βρει σε πάρα πολλούς άλλους τομείς και έχουμε λύσει ζητήματα. Υπάρχει η εμπειρία και νομίζω ότι αυτή μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε λίγο στα θέματα έτσι, των έργων που είναι ενταγμένα αυτή τη στιγμή ή τι σκοπεύετε να εντάξετε, τι προγραμματίζετε, αν έχετε τελειώσει εσείς με το τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Άλλοι συνάδελφοί σας αυτοδιοικητικοί αυτές τις μέρες συνεδριάζουν τα δημοτικά του συμβούλια, προσπαθούν να τα περάσουν. Άλλοι το έχουν προγραμματίσει για μετά τις γιορτές. Πάντως είναι πυρετώδης εποχή για τους αυτοδιοικητικούς. Mm-hmm. Έχετε και τον προϋπολογισμό. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εμείς έχουμε τελειώσει, έχουμε ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Ευελπιστούμε μέχρι το τέλος του μηνός, το πολύ στις αρχές του επόμενου, να έχουμε ψηφίσει και τον προϋπολογισμό. Mm. Τι γίνεται. Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, στην φάση όπου αυτό ψηφίζεται, επί της ουσίας μεταφέρει κανένα στα συνεχόμενα έργα από τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν μέσα μπαίνουν τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε μια εξέλιξη. Εσείς έχετε και την πολυτέλεια αυτή, γιατί. Ακριβώς. Είμαστε μια δημοτική αρχή η οποία συνεχίζει. Λοιπόν, και από την άλλη μπαίνουν τα έργα εκείνα τα οποία ουσιαστικά γίνονται μέσω της κρατικής επιχορήγησης για τα έργα. Αυτή όμως η κρατική επιχορήγηση για τα έργα, επιτρέψτε μου την έκφραση να πω, είναι αστεία. Δηλαδή, δεν σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα να τη μοιράσεις, γιατί είναι ελάχιστη. Είναι τόσο λίγα τα πόσα. Να φανταστείτε δηλαδή ότι για το δικό μας το Δήμο είναι μόλις 170.000 ευρώ για 24 τοπικές κοινότητες. Το να μοιράσεις 5, 6 και 7 και 8 χιλιάδες αναχωριό είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση. Γιατί όσα έργα ενταχθούν στο μέλλον σε προγράμματα δεν μπορούν να εκτιμηθούν από τώρα, δεν μπορούν από τώρα να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα, θα συμπεριληφθούν εφόσον αυτή η ένταξη γίνει και στο χρονικό σημείο στο οποίο θα γίνει. Με ρωτήσατε ποια είναι τα έργα τα οποία εμείς σκεφτόμαστε σαν ανάγκη για να μπουν σε κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα στο μέλλον. Όπως σας είπα, είναι οι βασικές υποδομές, όπως είναι η ίδρυυση και κυρίως είναι πλέον τα εσωτερικά δίκτυα. Νομίζω ότι με τα εξωτερικά δίκτυα έχουμε ξεμπλέξει. Είναι τα εσωτερικά δίκτυα. Είναι κάποιες αξιοποιήσεις που θέλουμε να κάνουμε σε χώρους πολιτιστικούς, κυρίως είναι παλιά δημοτικά σχολεία τα οποία θέλουμε να τα μετατρέψουμε, γιατί πρόκειται και για κτίρια τα οποία έχουν και ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Είναι πέτρινα, παλιά κτίρια, κυρίως της δεκαετίας του 50, είναι αξιόλογα κτίρια και είναι σε όλα τα χωριά. Γίνεται λοιπόν μια καταγραφή όλων αυτών των κτιρίων, μια αποτύπωση και γίνονται σκέψεις για να δούμε
πώς μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Να τα μετατρέψετε σε τι, σε κυψέλες πολιτισμού. Σε κυψέλες πολιτισμού, με την ευρεία έννοια, θα έλεγα ίσως και τουρισμού. Δηλαδή, μερικά εξ αυτών θα μπορούσαν να έχουν και ένα τουριστικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, να γίνουν κάποια τουριστικά καταλήμματα. Είτε αυτό θα μπορέσει να γίνει από την πλευρά του Δήμου, είτε με μια πρόσκληση ενδιαφέροντος να απευθυνθούμε και σε ιδιώτες που βλέποντας πλέον την περιοχή να ανεβαίνει τουριστικά, έχω την εντύπωση ότι πραγματικά θα ενδιαφερθούν για να επιχειρήσουν στον τουριστικό τομέα μέσω ενός κτηρίου αυτής της μορφής που σας προανέφερα. Οι υποδομές, οι οδικές, δεν σταματάν ποτέ στην περιοχή τη δική μας. Οι οδικές προσβάσεις, οι ενδοδημοτικές, είτε χρειάζεται να γίνουν νέες σε μερικές περιπτώσεις, είτε χρειάζεται να συντηρηθούν οι παλιές. Άρα, επομένως, αυτό... Νομίζω, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολική, αλλά νομίζω ότι αν ήμουν δήμαρχος στο δικό σας το Δήμο, θα ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα είχα να αντιμετωπίσω, έτσι. Ναι. Βέβαια, έχουμε δει να καλυτερεύουν πολύ τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, αλλά μένει πολλή δουλειά να γίνει. Ναι, σε επίπεδο, εγώ λέω πάντα ενδοδημοτικό, δηλαδή μέσα στις ίδιες τοπικές κοινότητες, από συνοικία σε συνοικία, από γειτονιά σε γειτονιά, υπάρχουν προσβάσεις οι οποίες θέλουν συντήρηση ή πρέπει να γίνουν κάποιες καινούργιες. Αυτές τις προσπαθούμε. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλη βοήθεια από την περιφέρεια της Σπύρου. Mm-hmm. Να πούμε, και μάλιστα με πολύ σημαντικά ποσά, ποσά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κρατική επιχορήγηση την οποία σας προανέφερα. Είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάσα για μας. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία με την περιφέρεια. Εμείς γνωρίζουμε τα αιτήματά μας προς την περιφέρεια και τον κύριο Περιφερειάρχη. Και όταν έχουμε την χρηματοδότηση, την επιχορήγηση, προχωράμε άμεσα στην επίλυση τέτοιων ζητημάτων. Είναι ένας τρόπος ο οποίος, πέρα από αποτελεσματικός, έχει και το στοιχείο της ταχύτητας. Γίνεται και γρήγορα. Βέβαια, πολύ σημαντικές είναι οι βασικές οδικές προσβάσεις, οι οποίες μας ενώνουν με τους μεγάλους οδικούς άξονας και γενικότερα με τους διπλανούς δήμους ή και τις μεγάλες πόλεις, τα Γιάννενα, και όχι μόνο. Εκεί έχουμε κάποιες εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ θετικές. Mm-hmm. Η μία και πιο σοβαρή και πιο θετική από όλες, όπως πολύ καλά ξέρουμε, είναι ότι ήδη κατασκευάζει το κάθετος άξονας που θα συνδέσει την περιοχή μας με την Ιόνια. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι, όπως και στο Γεφύρι, και αυτή η εργολαβία εξελίσσεται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δηλαδή είναι πολύ θετικά τα στοιχεία του ρυθμού εξέλιξης. Ευελπιστούμε δηλαδή ότι θα είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα και αυτό το έργο και ίσως να τελειώσει και γρηγορότερα. Μένει να το δούμε πώς θα προχωρήσει. Έχουμε επίσης το γεγονός ότι η συνέχεια αυτού του δρόμου, από εκεί που σταματάει και μέχρι την έδρα του Δήμου, χρηματοδοτείται με ένα πολύ σημαντικό ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Υποδομών. Αυτό ανακοινώθηκε. Το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Βέβαια, τα μισά λεφτά και ίσως παραπάνω θα πάνε για την κατασκευή, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της περιφέρειας, μιας άλλης γέφυρας, η οποία θα αντικαταστήσει την γέφυρα Μπέλεϊ που υπάρχει στην πλάκα. Θεωρούμε ότι τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν δεν επαρκούν για μια ουσιαστική παρέμβαση σε αυτό το δρόμο. Επομένως, είμαστε εδώ να το δούμε στη συνέχεια και με την περιφέρεια στη συνεργασία, να καταλήξουμε στις παρεμβάσεις που θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και να συμφωνήσουμε, αν το θέλετε, σε αυτόν τον δρόμο, ώστε που αποτελεί έναν δρόμο ράχο-κοκαλιά, που εξυπηρετεί όχι μόνο το δικό μας Δήμο, γιατί είναι και διαδημοτικός δρόμος, εφόσον εξυπηρετεί εξίσου και τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Είναι ένας διαναμορφιακός δρόμος, αφού ουσιαστικά ανήκει ο μισός στον νομό Ιωαννίνων και ο μισός στον νομό της Άρτας. Και, άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε το είδος της παρέμβασης που πρέπει να γίνει και αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα να τα διεκδικήσουμε πάντα από κοινού με την περιφέρεια σε ένα συντονισμένο αγώνα και με ένα σχέδιο το οποίο θα είναι συμφωνημένο από όλους μας. Έχουμε από την άλλη πλευρά, στην τρίτη επαρχιακή οδό, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική οδός, καθώς οδηγεί από την πόλη των Ιωαννίνων προς την περιοχή
των πρώην Δήμων Τζουμέρκων, αλλά και των κοινοτήτων Σιράκου, Καλαριτών και Ματσουκίου, τριών κοινοτήτων που αναπτύσσονται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο τουριστικό κομμάτι. Στο σημείο αυτό, στον δρόμο αυτό, έχουμε σε εκκρεμότητα μία εργολαβία 700.000 ευρώ που αφορά την προβληματική περιοχή του Μαυρολάγκαδου. Mm-hmm. Είναι χρήματα τα οποία δεν θα λύσουν το πρόβλημα του Μαυρολάγκαδου, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, όμως θα αποτελέσουν μια πολύ σοβαρή πρώτη παρέμβαση, στην οποία θα μπορεί να πατήσει οποιαδήποτε, ας το πούμε, στη συνέχεια παρέμβαση θα γίνει, πρέπει να γίνει, για να ολοκληρωθεί το τμήμα αυτό, έτσι ώστε να είναι και ασφαλές και άνετο στην κυκλοφορία των οχημάτων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι θετικά μέχρι στιγμής τα βήματα που έχουν γίνει, χωρίς να πει, μπορεί να πει κανένας ποτέ, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να πούμε ότι το θέμα των προσβάσεων προς τα Τζουμέρκα έχει λυθεί. Υπάρχει πάρα πολύ δρόμος πραγματικά σε αυτή την κατεύθυνση ακόμα. Έχετε δίκιο. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής, με ποια επιλογή γίνονται τα έργα, δηλαδή για το πού θα γίνουν, με ποια κριτήρια? Ναι, δεν ξέρω τώρα ακριβώς για ποια έργα αναφέρεται. Φαντάζομαι των υποδομών, του οδικού δικτύου κλπ. Υπάρχει μια γενική εικόνα, την οποία έχουν η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχη και η Τεχνική Υπηρεσία. Είναι μια γενική εικόνα των προβλημάτων που υπάρχουν σε όλο το Δήμο. Πώς μεταφέρεται σε εμάς αυτή η εικόνα? Μεταφέρεται από κάτω προς τα πάνω. Εμείς αυτό προσπαθούμε πάντα να κάνουμε και αυτό κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, και νομίζω ότι αν κάποιος μπορεί να πει ότι υπήρξε μια επιτυχία σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, ήταν ακριβώς γιατί εφαρμόσαμε την μέθοδο τα προβλήματα να έρχονται από κάτω σαν πρόταση και εμείς να τα επεξεργαζόμαστε στη συνέχεια, θεωρώντας ότι το αίτημα πραγματικά είναι ουσιαστικό, μιας που ετέθη από αυτούς οι οποίοι το γνωρίζουν από πρώτο χέρι, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, η τοπική σύμβουλη ή ο τοπικός εκπρόσωπος μεταφέρει το πρόβλημα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος το συζητά στην εκτελεστική επιτροπή με όλους μας και μετά αναγκαστικά μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες, διότι τα χρήματα είναι συγκεκριμένα. Περιορισμένα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, παράδειγμα στους Καλαρίτες, γιατί ο τείχος αντιστήριξης που έπεσε μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στη συνέχεια και εν ώψη του χειμώνα, άρα είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να μπει σε μια προτεραιότητα σε σχέση με κάποιο άλλο, ενός άλλου χωριού. Λέω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να είναι πραγματικό, μπορεί και να μην είναι. Και εδώ υπάρχει και μία άλλη διαδικασία. Όπως σας είπα, από την πλευρά της περιφέρειας έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία αφενός και μία πολύ μεγάλη χρηματική βοήθεια. Βοήθεια. Πολλές φορές προς την περιφέρεια μεταφέρονται απευθείας τα αιτήματα κοινοτήτων, ομάδας δημοτών μας ή ακόμα και μεμονωμένων προσώπων. Οπότε κάποιες χρηματοδοτήσεις έρχονται προς τον Δήμο μας, έχοντας γίνει μια επιλογή ίσως κατευθείαν και από την περιφέρεια προς ένα συγκεκριμένο οικισμό, γιατί εκτιμήθηκε ότι πραγματικά το πρόβλημα που ετέθη με τον τρόπο όπου ετέθη ήταν πολύ σημαντικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε αυτή την περίπτωση, προφανώς, εμείς παίζουμε το ρόλο του ενδιάμεσου κατά κάποιο τρόπο, που εκτελούμε το έργο και λύνουμε το πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, προσπαθούμε να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα σε όλους τους οικισμούς. Θέλουμε να μην ξεχωρίζουμε οικισμούς σε μικρούς και σε μεγάλους. Νομίζω ότι αυτό
Το ξέρουν. Άρα οι πάμε με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη, έτσι. Ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους οικισμούς, λύση των προβλημάτων σε όλους τους οικισμούς, βάζοντας πάντοτε προτεραιότητα την αναγκαιότητα, το επίγον, τόσο στο γενικό κομμάτι, όσο και σε κάθε οικισμό ή σε κάθε τοπική κοινότητα ξεχωριστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω πολλά ερωτήματα από φίλους τηλεθεατές. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα πάμε σε ένα μικρό και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε πραγματικά για τον τουρισμό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για το Δήμο σας, Δήμαρχε. Ασφαλώς, ναι. Και για άλλα θέματα, έχουμε τα σκουπίδια. Αναφερθήκατε λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω ότι απασχολούν και το Δήμο σας, αλλά και όλους τους αυτοδιοικητικούς. Είναι μεγάλη πρόκληση του επόμενου διαστήματος. Και άλλα θέματα, όπως και τι θα γίνει με το Φιλόδημο. Ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες. Λοιπόν, θα τα δούμε μαζί. Ωραία. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μικρό διάλειμμα, μην φύγετε. Επιστρέφουμε με τον De Facto. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής De Facto. Απόψε συζητούμε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, τον κύριο Σεντελέ. Μιλάμε για το Δήμο του, όλα τα έργα που προγραμματίζουν εκεί οι αυτοδιοικητικοί να γίνουν, τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα, την ανάπτυξη του τόπου αυτού που κάποιοι πραγματικά τον θεωρούν ευλογημένο, άγριας και πανέμορφης ομορφιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε. Έτσι, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, να στέλνετε τις τοποθετήσεις, τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσουμε τον κύριο Σεντελέ, έτσι για θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο Δήμο. Λέει ένας φίλος, μιας και μιλούσαμε για έργα υποδομών και οδικούς άξονες, το δικό δίκτυο, λέει ένας φίλος τηλεθεατής, Δήμαρχε, ελπίζω, λέει, να μην μπουν διόδια, λέει, και στα μεγάλα έργα που γίνονται και στην περιοχή σας και στους κόμβους που θα δημιουργηθούν. Ο κόσμος, εντάξει, ναι, ανησυχεί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μιλάμε συγκεκριμένα. Σε εμάς θα είναι ένας ο κόμβος, ουσιαστικά είναι η έξοδος του Τερόβου, οπότε εκεί νομίζω δεν έχουν μπει ακόμα διόδια. Δηλαδή θα είναι μια γενική έξοδος η οποία οδηγεί εκτός από τα Τζουμέρκα και σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι μια πολιτική η οποία καλό είναι να μην γίνει. Γενικά είναι μια μεγάλη επιβάρυνση για τον κόσμο. Θα έλεγα όμως, επίσης, το συζητάγαμε λιγάκι εδώ μεταξύ μας στο διάλειμμα. Ουσιαστικά, επειδή πάρα πολλοί συντημότες και κάτοικοι της περιοχής με ρωτάνε, καλά μας συμφέρει εμάς να ξεκινάμε από τα Γιάννα, να πηγαίνουμε στο Τέρωβο και από εκεί να πηγαίνουμε στα Τζουμέρκα. Και τους λέω ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ εμείς αυτό το πράγμα, γιατί αυτός ο δρόμος, ο κάθε δρόμος, κατά κύριο λόγο απευθύνεται στους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν με προορισμό προς την περιοχή μας μέσα από τους μεγάλους οδικούς άξονες, την Ιόνια και την Εγνατία. Δευτερευόντως σε εμάς, θα έλεγα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, κυρίως εμείς θα χρησιμοποιούμε τις κλασικές προσβάσεις για την περιοχή, όπως είναι η δεύτερη υπαρχιακή οδός, η τρίτη υπαρχιακή οδός και πάει λέγοντας. Ναι, και εμείς θα θέλαμε να μπουν διόδια προς την περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί σαν πολιτική. Είναι μια πολιτική η οποία αποφασίζεται κεντρικά και όχι από εμάς. Σωστά. Άλλωστε, οι δρόμοι αυτοί ακριβώς γι' αυτό το λόγο γίνονται. Για να ανοιχτούν, όπως ανοίχτηκε η πόλη των Ιωαννίνων γενικότερα, ευρύτερα η περιοχή μας, η περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, όπως ανοίχτηκε στους τουρίστες. Ναι. Στον κόσμο, στους επισκέπτες μέσα από τους δύο μεγάλους οδικούς άξονες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ένα παρακλάδι. Είχαμε το παράδειγμα και την εμπειρία της Εγνατίας Χουδού με την Βόρεια Ελλάδα. Τώρα έχουμε την Ιόνια, η οποία έχει ανοίξει την περιοχή μας γενικότερα στην Νότια Ελλάδα. Έτσι. Έχετε δίκιο. Μπορούμε να το συνδέσουμε με τον τουρισμό. Πριν πάω στον τουρισμό, όμως, εγώ να ρωτήσω το εξής. Είναι ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων ένας Δήμος και γενικότερα ορεινή Δήμη? Είναι δήμοι που μπορούν να επιλεχθούν, να κατοικηθούν από νέο κόσμο? Γιατί πολλής λόγος γίνεται για την αποκέντρωση. Είναι μια καραμέλα, νομίζω, πολλές φορές και προεκλογικά την ακούμε. Ή
και κεντρικά οι κυβερνήσεις έτσι πετάνε τον μπαλάκι σε εσάς να κάνετε ενέργειες για την αποκέντρωση, να έρθει ο κόσμος στον τόπο του. Καλά-καλά μας λέτε ότι η ΣΑΤΑ δεν φτάνει ούτε για ψίχουλο, ούτε για να κοπούν τα χορτάρια και να μπουν πέντε λάμπες. Δηλαδή, σας στηρίζει η πολιτεία, το κράτος, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα, τι θέλω να πω. Είναι θέμα πώς προσεγγίζουμε το θέμα να πάω να μείνω στο χωριό. Mm-hmm. Πώς το προσεγγίζουμε, δηλαδή... Κοιτάξτε, αν είναι όλες Ελλάδα... οι περιοχές όπως είναι η Πράμαντα, νομίζω πολύ θα έκαναν το εγχείρημα να επιστρέψουν. Θα σας πω. Αλλά άμα δεν υπάρχει τράπεζα, δεν υπάρχει κέντρο υγείας. Η Ελλάδα είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εξακολουθεί ακόμα να έχει, μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη, την Αθήνα, και πολύ μικρές επαρχιακές πόλεις. Δεν πάμε προς την Ήπειρο και στα χωριά. Ακόμα και σε επίπεδο πόλεων βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα ο κόσμος προτιμά και επιλέγει να μένει στην Αθήνα. Μα αυτό, ο μισός πληθυσμός της χώρας βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτό όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί γίνεται. Ουσιαστικά είναι γιατί εκεί έχει δημιουργηθεί το κέντρο των περισσότερων ευκαιριών για απασχόληση στον κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο και ο κόσμος δεν φεύγει από την Αθήνα προς την επαρχία, παρά μόνο όταν έχει εξασφαλίσει μια απασχόληση σε μια πόλη που κατά κύριο λόγο είναι μια πόλη κοντά στο γενέθλιο τόπο, στο χωριό που γεννήθηκε, ή μπορεί να είναι και μια άσχετη πόλη επαρχιακή, η οποία έχει τα καλά της επαρχιακής πόλης όσον αφορά την ποιότητα ζωής σε σχέση με την Αθήνα. Άρα λοιπόν, αν αυτό τώρα το μεταφέρουμε, ανοίξουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο κύκλο και πάμε προς τα χωριά, είναι να αναρωτηθούμε γιατί προτιμούμε στον νομό Ιωαννίνων οι κάτοικοι των χωριών σιγά σιγά να φεύγουν από τα χωριά τους και να έρχονται στα Γιάννενα. Η προφανής απάντηση είναι ότι τα Γιάννενα είναι ένα μεγαλύτερο κέντρο και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για δραστηριοποίηση, για απασχόληση, για εργασία. Κάτι το οποίο στα χωριά μειώνονται αυτές οι ευκαιρίες, καθώς μειώνονται οι κλάδοι στους οποίους κανένας μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Αν πάμε στην περιοχή των Τζουμέρκων 15 χρόνια πριν, ουσιαστικά κάποιος που θα έμενε επάνω έπρεπε να ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με την πρωτογενή παραγωγή. Θα έπρεπε να είναι κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφος, γιατί εμείς γεωργία δεν έχουμε. Σωστά. Και πραγματικά υπήρχαν κάποιες μονάδες κτηνοτροφικές, οι οποίες σιγά σιγά αναπτύσσονταν, κυρίως προς τα βοηδή και λιγότερο προς τα εγωπρόβατα. Και βέβαια είχαμε και το παράδειγμα της Δημοτικής Ενότητας των Τζουμέρκων με τα πτηνοτροφεία. Όπου εκεί πραγματικά υπήρξε μια δραστηριότητα η οποία ήταν πολύ αποδοτική και η οποία συνεχίζει ασφαλώς μέχρι σήμερα. Επομένως, στα χωριά θα μένανε μόνο αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν λίγοι. Και έτσι τα χωριά σιγά σιγά ερημώνονταν. Δεν ήταν και μια ελκυστική, ας το πούμε έτσι, απασχόληση, η κτηνοτροφία, γιατί είναι σκληρή δουλειά και επομένως δεν επιλέγονταν και από πολλούς ανθρώπους. Σιγά σιγά όμως η δική μας η περιοχή, η οποία ήταν, ας το πούμε, ο φτωχός συγγενής στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Επίρου γενικότερα όσον αφορά τον τουρισμό, άρχισε να αναπτύσσεται τουριστικά, να αποκτά ένα αριθμό επισκεπτών που χρόνο με το χρόνο αυξανόταν, μεγάλωνε, και έτσι σήμερα πλέον να αποτελεί έναν προορισμό τουριστικό και να έχει ένα brand name πολύ ισχυρό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πλέον τα Τζουμέρκα ακούγονται παντού σαν μια περιοχή στην οποία αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Έτσι δημιουργείται μια καινούργια ομάδα ανθρώπων εν δυνάμει μονίμων κατοίκων στα χωριά μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν
με τον τουρισμό. Μια νέα οικογένεια. Άνεργοι στην Αθήνα, ναι, που έχουν ένα κεφάλαιο και θέλουν να έρθουν να φτιάξουν ένα ξενώνα, να επενδύσουν τέλος πάντων στον τουρισμό στην περιοχή σας. Μπορούν να έρθουν και να φτιάξουν και την οικογένειά τους, να κάνουν και παιδιά και να μείνουν, για παράδειγμα, ναι, στην περιοχή. Γιατί αν δεν υπάρχει, αυτό που έλεγα νωρίτερα, αν δεν υπάρχει σχολείο, για παράδειγμα, για να στείλουν τα παιδιά, αν δεν υπάρχει γιατρός κοντά, κέντρο υγείας. Ωραία. Τράπεζα, να κάνει τις συναλλαγές. Να τα πάρουμε λιγάκι με τη σειρά. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι τα σχολεία έκλεισαν γιατί έλειψαν οι μαθητές. Γι' αυτό έκλεισαν. Ναι, δεν έχετε άδικο. Δεν έκλεισαν από κάποια διαστροφή κάποιο ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να κλείσω τα σχολεία. Υπήρχε έλλειψη μαθητών και κλείσαν τα σχολεία. Η ύπαρξη μαθητών. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο ανάλογο το κράτος σε τέτοια πράγματα. Γιατί συγχώνευσε, ναι, και σχολεία ακόμα και όταν υπήρχαν. Όχι, όχι. Δεν είναι. Δεν είναι, για να μην λέμε. Τριθέσια και σχολεία, τετραθέσια. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή, το κράτος μέχρι και πριν 1-2 χρόνια, ακόμα και στην περιοχή μας, διατηρούσε σχολεία με 2, με 3, με 4, με 5 παιδιά. Δεν τα έκλεισε. Όταν τα παιδιά μηδενίστηκαν, έκλεισε το σχολείο. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε την αντίστροφη πορεία ακριβώς. Δηλαδή, αν πραγματικά έρθουν νέα ζευγάρια, αποφασίσουν νέα ζευγάρια στην περιοχή να έρθουν να δραστηριοποιηθούν στον τουριστικό τομέα, ας το πούμε, μιας που μιλάμε για αυτό τώρα, τότε θα δημιουργήσει, η ύπαρξη των μαθητών θα δημιουργήσει την ανάγκη επαναλειτουργίας του σχολείου. Θα επαναλειτουργήσει το σχολείο. Ή όπως γίνεται τώρα, θα μπορέσουν τα παιδιά αυτά να πάνε σε ένα σχολείο το οποίο δεν είναι ίσως στο δικό τους το χωριό που μένουν, αλλά είναι στο διπλανό, σε ένα μεγαλύτερο χωριό. Είναι πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πρόβλημα και δεν είναι μόνο το σχολείο αυτό καθε αυτό, είναι και όλα τα άλλα που δεν μπορεί να δώσει ένα σχολείο μικρό στα παιδιά από μόνο του, ή επίσης όλες αυτές οι άλλες οι δραστηριότητες τα οποία τα παιδιά των πόλεων έχουν την πολυτέλεια και την δυνατότητα να έχουν, επειδή ζουν σε μια μεγάλη πόλη, και αυτά λείπουν από τα χωριά. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάποιος θα πρέπει να το δει, να το αντιμετωπίσει. Ίσως είναι καλύτερο, και νομίζω ότι αυτό προς εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούμε, να δημιουργηθεί ένα σχολείο το οποίο να είναι ένα σχολείο με πολύ περισσότερους μαθητές, στην περίπτωση που θα ήταν αυτοί διασκορπισμένοι σε μικρότερα σχολεία, να υπάρχει όμως μια δυνατότητα ασφαλούς, γρήγορης και άνετης μεταφοράς των μαθητών από και προς τα σπίτια τους, έτσι. Και εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Ίσως αυτό το οποίο σκεφτόμαστε, να, σε κάθε χωριό, έστω και με 3 μαθητές και με 2 μαθητές, να έχουμε και ένα σχολείο, να μην είναι καλό και σαν σκέψη και σαν τακτική των ίδιων των γονέων, στο σε τι σχολείο θα πρέπει να πάει το παιδί τους. Όσον αφορά τώρα τις υπηρεσίες υγείας, στη δική μας την περιοχή έχουμε το κέντρο υγείας Πραμάντων, που μπορεί να εξυπηρετεί όλα τα περιστατικά, ας το πούμε έτσι, που είναι από το ποτάμι και ανατολικά και βόρεια. Τα υπόλοιπα χωριά, η υπόλοιπη περιοχή μπορεί να εξυπηρετηθεί και από τον ομό Ιωαννίνων, δηλαδή και από την πόλη των Ιωαννίνων. Ας πούμε τα χωριά των Κατσανοχωρίων και μέχρι το Καλέτζι είναι πολύ πιο κοντά προς στην πόλη και άρα και εκεί μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι βέβαια οπωσδήποτε ένα πρόβλημα, γιατί όσο απομακρύνεσαι από την παροχή υπηρεσίας στην ιατρική, τα προβλήματα είναι περισσότερα και η ανασφάλεια την οποία μπορεί να νιώθει ένας γονιός ή ένας ηλικιωμένος ή ακόμα και ένας μεσήλικας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο θα προσλάβει κάποιος που θα έρθει στην περιοχή μας και θα φτιάξει μια επιχείρηση υγιή, και έχω την εντύπωση ότι όποιος ασχοληθεί με σοβαρότητα στο τουριστικό κομμάτι στη δική μας την περιοχή, πραγματικά θα μπορέσει να έχει ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Όλα αυτά τα οποία θα προσλάβει σαν ποιότητα ζωής, ζώντας με την ηρεμία σε έναν χώρο όπου θα έχει την δική του την επιχείρηση,
μέσα σε ένα περιβάλλον σαν αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει η περιοχή μας, θα τον αποζημιώσουν. Μάλιστα. Πρέπει όμως να ξεφύγει από αυτή την οτροπία που όλοι έχουμε της αστιφιλίας, δηλαδή που θεωρούμε ότι η ζωή στην πόλη είναι απριόρι εξορισμού, ας το πούμε, καλύτερη από τη ζωή στο χωριό. Και έχουμε λοιπόν το εξής παράδειγμα. Χωριά τα οποία του Δήμου μας, που είναι πολύ κοντά στα Γιάννενα, δεν χρησιμοποιούνται σαν κατοικία. Δηλαδή υπάρχουν συνδημότες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να μένουν σε ένα από τα πολύ κοντινά χωριά στα Γιάννενα, όπου έχουν και ωραιότατα σπίτια, παρόλα αυτά προτιμούν να μένουν στην πόλη του Ιωαννίνων, ακόμα και στο ενίκιο. Είναι λοιπόν μια νοοτροπία που λέει ότι θέλω να είμαι εκεί που είναι και πολύς ο κόσμος, εκεί που είναι να μην αισθάνομαι ότι είμαι μόνος, ότι ζω μοναχικά, ότι θα συμβεί κάτι και εγώ δεν θα είμαι εκεί για να το ζήσω ή να το δω ή να το ακούσω. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής σας, του Δήμου σας, νιώθουν ασφαλείς? Εσείς δεν μας έχετε απασχολήσει έντονα με θέματα εγκληματικότητας, ναι, ναι, σε σχέση με άλλους Δήμους? Όχι. Στη δική μας την περιοχή πραγματικά η εγκληματικότητα είναι πολύ χαμηλά. Δεν έχουμε κρούσματα. Εντάξει, δεν είστε και πάνω στη σύνοριογραμμή, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε επίσης τώρα, νομίζω, θωρακιστεί σε πολύ καλό βαθμό με την αναβάθμιση του αστυνομικού τμήματος Παραμάντων σε αστυνομικό τμήμα Βορείων Τζουμέρκων, με μια σοβαρή δύναμη ανδρών και γυναικών. Έχουμε επίσης την ίδρυση από πέρσι του πυροσβεστικού κλιμακίου, που και αυτό προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας γενικότερα στην περιοχή. Το κέντρο υγείας, το οποίο ασφαλώς δεν είναι στην κατάσταση στην οποία θα επιθυμούσαμε να είναι, κυρίως από πλευράς στελέχωσης του, από ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλου είδους προσωπικό. Παρ' όλα αυτά προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην περιοχή, και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε πετύχει είναι στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, ειδικά στις ακραίες καιρικές συνθήκες που συμβαίνουν σε μας το χειμώνα, να μην μένουν ποτέ αποκλεισμένα τα χωριά μας, οι δρόμοι να είναι πάντοτε καθαροί και προσβάσιμοι, δηλαδή να έχει ένα αίσθημα ο μόνιμος κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης που έρχεται ότι δεν θα αποκλειστεί ποτέ και θα έχει πάντοτε επαφή με τα μεγάλα κέντρα, κυρίως στην πόλη των Ιωαννίνων και της Άρτας, για οτιδήποτε θα χρειαστεί σε μια μετακίνηση από και προς τις μεγάλες πόλεις. Μάλιστα. Είπατε κάτι πριν και το κρατάω τόση ώρα. Είπατε χαρακτηριστικά, αν κάποιος αποφασίσει, επειδή θέλω να μπούμε και πιο βαθιά στην κουβέντα τουρισμός, αν αποφασίσει σοβαρά να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο, θα πετύχει στην περιοχή. Γιατί το είπατε αυτό? Υπάρχουν και παραδείγματα πυροτεχνήματα? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω τώρα γιατί το είπα. Το είπα γιατί έχουμε την κακή εμπειρία της εποχής της Ευμάριας, όπου πάρα πολλά καταλήματα, όχι στη δική μας την περιοχή, γιατί τότε δεν ήταν προτεραιότητα η δική μας περιοχή στο τουριστικό κομμάτι, αλλά σε άλλες περιοχές του νομού, να κατασκευάζονται συλλήβδιν τουριστικά καταλήματα, χωρίς να έχει γίνει προηγουμένως μια έρευνα αγοράς αν όλα αυτά τα κρεβάτια που πέφτουν στην περιοχή μπορούν να γεμίσουν από τους τουρίστες που θα έρθουν. Ήταν λοιπόν όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά προγράμματα, είτε λεγόταν τα αγροτουριστικά προγράμματα, είτε ήταν οι αναπτυξιακοί νόμοι που δίναν αφιδώς χρηματοδοτήσεις και βεβαίως και πάρα πολλά δάνεια από τις τράπεζες, έτσι. Και έτσι είχαμε αυτή την εμπειρία ότι κάποιος έλεγε ας φτιάξω ένα τουριστικό κατάλημα αφού έχω τα χρήματα και θα δω πώς θα το λειτουργήσω. Η κρίση βρήκε την περιοχή των Τζουμέρκων στην τουριστική της άνοδο και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε στο ότι κάθε κρεβάτι το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται στην περιοχή, κάθε δωμάτιο το οποίο γίνεται, αυτός που το κάνει έχει την έρευνα αγοράς, γιατί δεν έχει τα χρήματα να τα διαθέσει απλόχερα, ώστε να ξέρει ότι αυτό το δωμάτιο θα έχει πληρότητα ικανοποιητική όταν θα αρχίσει να λειτουργεί και θα του αποδίδει.
Αυτή τη στιγμή λείπουν από την περιοχή μας τουριστικά καταλήματα. Τι δυναμικότητας είναι τώρα τα βόρεια? Είναι μικρής δυναμικότητας. Δεν έχουμε πολλά καταλήμματα. Θα έλεγα τώρα, με έναν κίνδυνο να πέσω και έξω, ότι είναι γύρω στις 500-600 κλίνες. Βάζοντας μέσα ακόμα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ίσως και τα Airbnb καταλήμματα, τα οποία αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται και στην δική μας την περιοχή. Όμως η περιοχή ζητάει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι... Υπάρχει ταβάνι τελικά σε αυτό? Δηλαδή για το πόσες κλίνες μπορούν πάντα να... Πάντα θα υπάρχει ένα ταβάνι και μένει αυτός ο οποίος με ακούει εμένα αυτή τη στιγμή να μην πάρει σαν θέσφατο αυτό το οποίο λέω, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή λέω μια εκτίμηση ζώντας εκεί και εκτιμώντας τα πράγματα από τη δική μου τη σκοπιά και κυρίως συζητώντας με τους ανθρώπους και τους επαγγελματίες του τουρισμού. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος πραγματικά θέλει, μπορεί να πάρει από μένα ένα έναυσμα ακούγοντάς με, αλλά από εκεί και μετά θα πρέπει να κάνει ο ίδιος μια πολύ καλή έρευνα και να δει ο ίδιος πώς έχει σκοπό την επόμενη μέρα να τρέξει την δουλειά του και την επιχείρησή του και να εκτιμήσει και το μέγεθος της επιχείρησης που θα κάνει και εάν πραγματικά είναι πολύ κοντά στο ταβάνι που λέτε ή ακόμα έχουμε πολύ δρόμο. Η άποψή μου είναι ότι η περιοχή έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είμαστε πολύ μακριά ακόμα από το να πούμε ότι έχουμε κορεστεί από διαθεσιμότητα κλινών ή άλλων ειδών, ας το πούμε έτσι, προσφερόμενων υπηρεσιών στο κομμάτι του τουρισμού. Υπάρχει κάποιο μοντέλο, κάποιος οδηγός, κάποιος στόχος που βάζετε και ίσως θα θέλατε, για παράδειγμα, έχουμε δύο ορεινούς προορισμούς που ίσως θα έλεγε κανείς ότι είναι και κορεσμένοι πλέον, top στην περιοχή. Mm-hmm. Από τη μία είναι τα Ζαγοροχώρια και από την άλλη το Μέτσοβο. Προς τα εκεί το πάτε ή θέλετε να δημιουργήσετε κάτι τελείως διαφορετικό? Κοιτάξτε να ένα δείτε. Ένα νέο τουριστικό προϊόν. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς δεν μπαίνουμε σε καμία ανταγωνιστική, ας το πούμε. Όχι, δεν μιλάμε για ανταγωνισμό. Έτσι, μπορεί να είναι και ευγενής άμυλα αυτό. Μπορεί να είναι δηλαδή, όπως λένε και στον αθλητισμό, να μιμηθείτε τα καλά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα σας πω. Όσον αφορά το Μέτσοβο, εκεί έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Που νομίζω ότι δεν μπορούμε ούτε καν να το μιμηθούμε ή να το αντιγράψουμε, αν το θέλετε. Το Μέτσοβο στηρίζεται κατά κύριο λόγο, έχει τουρισμό όλων των εποχών, αλλά όσον αφορά το χειμώνα έχει τα δύο ή τρία χιονοδρομικά κέντρα, κάτι το οποίο για τη δική μας την περιοχή, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, δεν φαίνεται, αν και πάντοτε είναι στις επιδιώξεις μας και πάντοτε είναι στις σκέψεις μας, ότι εάν μία μελέτη σκοπιμότητας φτάσει και πει ότι πράγματι χωράει ένα ακόμα χιονοδρομικό κέντρο στα Γιάννενα, πέρα από τα τρία που υπάρχουν, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει στα Τζουμέρκα. Καταρχάς δεν μπορεί να γίνει πουθενά άλλο. Δεν μπορεί. Στο νομό, παρά μόνο εκεί. Οι περιοχές υπάρχουν, είναι εντοπισμένες με βάση μελέτες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη η οποία θα λέει σαν συμπέρασμα, μόλον ότι υπάρχουν οι άλλοι αυτοί οι προορισμοί, ένα ακόμα χωράει. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει. Ο τουρισμός ο οποίος είναι παρόμοιος με τον δικό μας είναι αυτός του Ζαγόριου. Είναι τουρισμός ο οποίος απευθύνεται στη φύση, έχει δραστηριότητες έξω στην φύση, έχει περπάτημα, έχει τις δραστηριότητες στο ποτάμι, εμείς έχουμε τα βουνά τα οποία προσφέρουν ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι έχουν αυτή την άγρια μορφή, επομένως εκεί μπορεί να γίνουν άλλες δραστηριότητες που πιθανότητα στο Ζαγόρι να μην μπορούν να γίνουν. Νομίζω ότι αυτός ο είδος ο τουρισμός, ο εναλλακτικός τουρισμός των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται όχι μόνο να μείνουν, να περάσουν όμορφα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, να φάνε, να δουν την τοπική γαστρονομία, να πιούνε και να φύγουν, αλλά κυρίως
να ασχοληθούν με δραστηριότητες, να γεμίσουν τον χρόνο τους. Να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να έρθουν σε επαφή με τη φύση με έναν τρόπο οργανωμένο όμως και ευτυχώς αυτή τη στιγμή στα Τζουμέρκα υπάρχουν εκείνες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτό που λέμε outdoor activities. Mm-hmm. Είναι πολλές, είναι αξιοπίστες. Στον Άραχθο κατεβαίνουν εκατοντάδες, αν πω χιλιάδες βάρκες κάθε χρόνο. Στα βουνά επάνω ο κόσμος περπατάει συνεχώς. Από τη δική μας την πλευρά λοιπόν... Έχουμε τον περιπατητικό τουρισμό επισκέπτη, έχουμε την υπασία, πολλά πράγματα γίνονται. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα είναι στα πρώτα τους βήματα, αλλά προχωρούν πολύ προσεκτικά και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Από τη δική μας την πλευρά λοιπόν... τι θα δώσουμε, ας το πούμε έτσι, πού θα δώσουμε έμφαση. Η έμφαση είναι καταρχάς να διευρύνουμε τους επισκέπτες και να προσπαθήσουμε να ανοιχτούμε και σε άλλες αγορές από αυτές οι οποίες τροφοδοτούν αυτή τη στιγμή την περιοχή μας, mm-hmm. διότι αν θέλουμε να δούμε πραγματικά και αληθινά η εκτόξευση του τουρισμού στα Τζουμέρκα σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στους Ισραηλινούς επισκέπτες. Όπως και στο Ζαγόρι τα τελευταία χρόνια, όπως και στην πόλη των Ιωαννίνων. Άρα με προλαβαίνετε, γιατί ήθελα να ρωτήσω αν οι εκθέσεις στις οποίες και η Δήμη και η Περιφέρεια mm-hmm. λαμβάνεται μέρος σαν αποδίδουν καρπούς. Κοιτάξτε να δείτε. Σαν να μου απαντάτε με αυτό που μου λέτε. Ναι, θα πάω εκεί λέγοντας το εξής. Επομένως, η Ισραηλινή αγορά είναι μια πάρα πολύ σημαντική αγορά. Βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Οι ίδιοι επαγγελματίες της περιοχής έχουν πολύ καλές επαφές με πράκτορες οι οποίοι κινούνται σε αυτή την αγορά. Ακόμα και εμείς ως Δήμος έχουμε αυτές τις επαφές και επομένως νομίζουμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι διασφαλισμένη η ροή των Ισραηλινών επισκεπτών προς την περιοχή μας, χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει και να μην ασχολούμαστε κάθε μέρα. Άρα λοιπόν πρέπει κατά την άποψή μας να στραφούμε τώρα σε κάποιες άλλες αγορές. Αυτές οι αγορές που έχουμε υπόψη μας είναι κυρίως η κεντρική Ευρώπη και οι σκανδιναβικές χώρες. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει αφενός μεν έναν πολύ καλό προγραμματισμό, αφετέρου θέλει την υπομονή του χρόνου που θα περνάει ώστε να κεφαλοποιεί κάποιος τα όποια κέρδη και αποτελέσματα έχει με τη συμμετοχή σε εκθέσεις κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό. Εμείς κάνουμε τα πρώτα βήματα mm-hmm. εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Και τα κάνουμε όσο μπορούμε πιο προσεκτικά. Προσπαθούμε δηλαδή, σε συνεργασία και με τους επαγγελματίες της περιοχής, να εντοπίσουμε ποιες από τις πάρα πολλές εκθέσεις που συμβαίνουν στο εξωτερικό είναι εκείνες οι οποίες ταιριάζουν για την περιοχή μας. Επί παραδείγματι, μία έκθεση η οποία γίνεται στην Ουτρέχτη και στην οποία συμμετείχαμε πέρσι και μάλιστα δεν μείναμε εκεί αλλά είχε και μια συνέχεια καθώς μετά από 2-3-4 μήνες διοργανώθηκε ένα farm trip με Ολλανδούς πράκτορες, δημοσιογράφους που ήρθαν στην περιοχή. Εκτιμήθηκε λοιπόν κυρίως από τους επαγγελματίες της περιοχής ότι θα πρέπει να πάμε πάλι. Να υπάρξει δηλαδή και μια συνέχεια και φέτος. Φέτος λοιπόν, τον Ιανουάριο, εμείς θα συμμετέχουμε πάλι ως Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων μόνοι μας, με δικό μας stand μέσα στο τουριστικό περίπτερο του ΙΟΤ. Μάλιστα. Φέτος πάμε πιο οργανωμένοι. Γιατί θα έχουμε μαζί μας και έναν σύμβολο τουρισμού, έναν ειδικό σε θέματα τουρισμού, ο οποίος θα αναλάβει τις επαφές με τους ξένους πράκτορες, τα B2B όπως λέγονται, θα αναλάβει να κάνει την κεντρική παρουσίαση της περιοχής μας και γενικότερα όλο το προμόσιο που χρειάζεται, διότι η δική μου, εν πάση περιπτώσει, παρουσία ή οποιοδήποτε άλλου αιρετού έχει την αξία και το νόημα σε ένα επίπεδο επαφών, αλλά κατά κύριο λόγο αυτοί που ναι, είναι οι επιχειρηματίες οι οποίοι θα ακολουθήσουν τη δική μας την αποστολή mm-hmm. από μόνοι τους και ο δικός μας ο σύμβουλος ο οποίος θα συμμετέχει και ο οποίος νομίζω ότι φέτος θα κάνει και την διαφορά σε σχέση με πέρσι. Στη συνέχεια πάλι θα εκτιμήσουμε
σε ποιες άλλες εκθέσεις θα πρέπει πάλι να παρευρεθούμε. Εμείς πάμε και στείλουμε το κεντρικό stand, δίνουμε την ευκαιρία σε όποιον έρθει επιχειρηματία από την περιοχή μας να είναι εκεί και να προωθεί τη δική του την επιχείρηση. Η Κύπρος θεωρούμε σαν μια σκέψη που κάνουμε ότι είναι μια αγορά η οποία θα είναι ενδιαφέρουσα και στην οποία σκεφτόμαστε το επόμενο χρονικό διάστημα να στραφούμε. Έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα ξεκινάμε. Η δική μας η περιοχή τώρα ξεκινάει. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Νομίζω όμως ότι οι προοπτικές είναι ευίωνες και αυτό μας κάνει αισιόδοξους. Μάλιστα. Αν πούμε ότι, όπως είπατε νωρίτερα, συμπλήν έχουμε 500 με 600 κλίνες, σε τι πληρότητες μπορούμε να μιλάμε τώρα για τις γιορτές των Χριστουγέννων? Οι επαφές και οι πληροφορίες που έχουμε είναι για 100% πληρότητα. Μάλιστα. Όμως και αυτό είναι, ακούγεται κάπως. Δηλαδή, θα ήθελα όποιος φίλος τηλεθεατής με ακούσει και παρόλα αυτά ενδιαφέρεται να πάει στα Τζουμέρκα, να μην μείνει. Mm-hmm. Να μην, γιατί γίνονται πάντα ακυρώσεις. Σίγουρα. Έτσι, είναι μια γενική εικόνα την οποία μεταφέρω, αλλά όμως αν κάποιος το διερευνήσει με τον τρόπο, είτε μέσω του booking, είτε με απευθείας επαφή με τα καταλήμματα, πιθανόν να βρεθούν και θέσεις και κάποιες άλλες θέσεις. Λέμε όμως ότι η εικόνα που έχουμε αυτή την περιοχή είναι ότι η πληρότητα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Mm-hmm. Τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες μόνο τους δεν μπορούν να σταθούν και πολλές φορές έτσι, κάποιοι εκφράζουν την ανάγκη να δημιουργηθούν και άλλες επιχειρήσεις. Καφέ, ναι. Μπαρ, εστίαση. Κοιτάξτε, ναι, όλα αυτά είναι συναφή. Νομίζω ότι στην εστίαση αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Mm-hmm. Από απόψεως, δηλαδή δεν λείπουν κάποια καταστήματα. Αλλά όσο αυξάνεται η κίνηση, όλο θα υπάρχει η ανάγκη για περισσότερα τέτοια καταστήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι θα λειτουργήσει η παροιμία που λέω ότι το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη και σιγά σιγά οι άνθρωποι κυρίως που ζουν εκεί ή οι άλλοι που παρατηρούν από κάπως μακρύτερα τα πράγματα αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον θα διαγνώσουν την ανάγκη, θα την αναγνωρίσουν και θα προβούν στην έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία εγώ έτσι όπως βλέπω τα αρώματα εκτιμώ ότι έχει προοπτικές να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα σε όποιον το επιχειρήσει. Και η δική σας περιοχή είναι προορισμός τεσσάρων εποχών ή δεν το ασπάζεστε? Είναι, όχι, το ασπάζουμε mm-hmm. απολύτως, γιατί το βλέπουμε στην πράξη. Δεν είναι μόνο χειμερινός όχι, ο προορισμός. Όχι. Mm-hmm. Όχι, και νομίζω ότι η εποχή η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή είναι πάλι το φθινόπωρο, από το Σεπτέμβριο μέχρι και τις γιορτές, μετά έχουμε τα κλασικά τριήμερα, τον Απόκριο, έρχεται το Πάσχα, έρχεται το καλοκαίρι με τους ανθρώπους, ακόμα και τους σιτηροδημότες που παραδοσιακά έρχονται προς την περιοχή μας. Ναι, είναι τεσσάρων εποχών και αυτό είναι καλό γιατί δεν προσπαθούμε σε μία μόνο σεζόν όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει ένα εισόδημα που θα του φτάσει για όλο το χρόνο. Μέχρι στιγμής ο χειμώνας δεν μας έχει δείξει τα δόντια του. Ωστόσο, επειδή είναι και πρόβλεπτος ο καιρός και με την ναι. κλιματική αλλαγή, αν έχουμε χιόνια, είστε έτοιμοι? Αν έχουμε χιόνια, καταρχάς θα είμαστε mm-hmm. πολύ χαρούμενοι. Θα είστε χαρούμενοι. Δηλαδή, το ότι δεν μας έχει δείξει τα δόντια του. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι ο καλός καιρός για τα Τζουμέρκα τώρα το χειμώνα είναι ένας καιρός με χιόνια, με έναν καιρό ο οποίος πραγματικά θα εντυπωσιάσει και τον επισκέπτη που θα έρθει. Δεν τον φοβόμαστε αυτόν τον καιρό. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τα μέσα, έχουμε μια άψογη συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Έχει αποδειχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι σε όλες τις συνθήκες, όσο αντίξιος και να είναι, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και κυρίως να εξασφαλίσουμε ανοιχτές προσβάσεις προς την περιοχή μας για όποιον επισκέπτη θέλει να την επισκεφτεί και φυσικά για τους μόνιμους κατοίκους. Μάλιστα.
Να σας ρωτήσω λίγο για το φιλόδημο, το λέγαμε και νωρίτερα. Υπήρξαν κάποιες εξαγγελίες, από κάποιους επιχειρήθηκε να περάσει προς τα έξω ότι δεν υπάρχουν πλέον χρήματα, θα βρεθούν ίσως και στον αέρα κάποια έργα που έχουν δημοπρατηθεί, που έχουν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα από τα προηγούμενα προγράμματα του φιλόδημου. Βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, αρμόδιος υπουργός, και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Ποια είναι η άποψή σας? Είστε αισιόδοξος? Η άποψή μου είναι εξής. Καταρχάς, ήταν μία ρουκέτα, ας πούμε, επιτραπή έκφραση του Υπουργού στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, που δεν είχε συνέχεια. Άρα θα έλεγα ότι η οποιαδήποτε ανησυχία ήταν μέχρι έναν βαθμό δικαιολογημένη. Διότι αναφέρθηκε στο ότι ο φιλόδημος είναι ένα πρόγραμμα προβληματικό και ότι δεν θα συνεχιστεί. Και εκεί μπήκε μια τελεία. Δεν είχαμε καμία πληροφόρηση από εκεί και πέρα και μάλιστα δεν υπήρξε πληροφόρηση σε υψηλό επίπεδο της ΚΕΔΕ. Δηλαδή ακόμα και η ΚΕΔΕ δεν γνώριζε και δεν γνωρίζει οι αιτιάσεις αυτές από το Υπουργείο Εσωτερικών τι βάθος έχουν και αν αφορούν τα έργα τα οποία είναι να ενταχθούν από εδώ και στο εξής και δεν θα ενταχθούν. Αν το έργο αυτό, αν το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσει ώστε να μπορούμε πέραν των όσων προτάσεων ήδη έχουμε καταθέσει και περιμένουμε την ένταξή τους, να μπορούμε να καταθέσουμε και άλλες προτάσεις. Ήταν σημαντικό εργαλείο φιλόδημο στα χέρια σας? Είναι μάλλον, πάρα, είναι, για να μην είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη στιγμή που είχε σταματήσει ο Θησέας, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα πέρα από τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα από εθνικούς πόρους. Ήταν λοιπόν ένα έξυπνο πρόγραμμα το οποίο τι έλεγε? Έλεγε επί της ουσίας ότι το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, το οποίο έχει αποθηματικά, μπορεί αυτά να τα αξιοποιήσει σε έργα υποδομών σε δήμους με έναν τρόπο δανεισμού προς το κράτος. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών δανείζεται από το Ταμείο Παρακαταθήκων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσά τα οποία διατίθεται στους Δήμους, αλλά δεν διατίθεται χωρίς κάποιους συγκεκριμένους όρους, πρέπει να υπάρχουν μελέτες, όπως ακριβώς γίνεται και με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, και από εκεί και μετά αυτό αποπληρώνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τα ταμεία ή την τράπεζα από τα οποία ελήφθησαν τα δάνεια. Επομένως, πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Τώρα, μένει να αποσαφινιστεί και είμαι απολύτως βέβαιος, εγώ δεν είχα ποτέ ανησυχία ότι έργα τα οποία είχαν ήδη δημοπρατηθεί, είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί ή ακόμα είχαν ήδη εγκριθεί, είχαν περάσει από τα Δημοτικά Συμβούλια η αποδοχή, είχαν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις, ας το πούμε, ότι έχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Και νομίζω ότι αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει, μου είπατε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, νομίζω... Παρερμηνεύτηκαν ίσως τα λόγια του κλπ. Ναι, νομίζω δηλαδή ότι αυτό εκ των πραγμάτων δεν πρέπει κανένας να το λάβει σαν μια πηγή ανησυχίας. Τώρα όμως, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία για τις μελέτες εκείνες που έχουμε ήδη κατατεθειμένες και οι οποίες... Περιμένατε την έγκριση. Ναι, απλώς περιμέναμε να γίνει η γραφειοκρατική, ας το πούμε έτσι, διαδικασία, διότι επί της ουσίας, όπως είχαμε τις επαφές μας, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα τυπικό, ουσιαστικό. Κανένα, εντελώς. Το μόνο που ήταν είναι παιδιά, πολλές μελέτες, αυτό τις βλέπουμε σιγά σιγά, θα προχωρήσουμε, θα πάρει τη σειρά σας και θα έρθουν. Αυτά θα συνεχίσουν ή θα σταματήσουν? Το πρόγραμμα Φιλόδημος σταματάει εντελώς? Θα αντικατασταθεί από κάποιο άλλο? Όλα αυτά στη φάση που μιλάμε είναι σε ένα επίπεδο φημών. Και νομίζω ότι δεν πρέπει η συνομιλία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνεται σε ένα επίπεδο φημών. Πρέπει να είναι εντελώς ξεκάθαρα... Τα ανώτατα όργανα, υπάρχει ΚΕΔΕ πλέον, υπάρχει νέο Προεδρείο. Ακριβώς.
για να μπορούμε και εμείς να προγραμματίζουμε και κυρίως να μπορούμε να μεταφέρουμε προς τους δημότες μας τι προσδοκίες μπορούν να έχουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το αθλητικό κέντρο, το κλειστό αθλητικό κέντρο του Καλετζίου, που έχουμε καταθέσει μια απολύτως όριμη μελέτη, θα γίνει. Ας το πούμε. Γιατί είναι μια απέτηση της περιοχής, καθώς στην περιοχή εκεί γίνονται πολλά τουριστικά καταλήμματα και θα μπορούν να χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες. Δηλαδή θα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή. Αυτό το λέω γιατί είναι από εκείνες τις μελέτες και από εκείνα τα μέτρα στα οποία έχουμε ήδη καταθέσει όριμες μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχουμε πάρει την έγκριση, επί παραδείγματι. Και πάρα πολλά ακόμα στα οποία βρισκόμαστε σε αυτό και δεν μπορούν οι υπηρεσίες δυστυχώς να σου δώσουν καμιά πληροφορία. Δηλαδή στην επαφή που κάνουμε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες λένε ούτε εμείς έχουμε καμία πληροφόρηση για το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να λήξει και να λήξει σύντομα, έτσι ώστε να ξέρουμε και εμείς τον δικό μας προγραμματισμό και κυρίως να μην μεταφέρουμε προσδοκίες προς τους συνδημότες μας, οι οποίες δεν θα ικανοποιηθούν πιθανότητα ποτέ. Μάλιστα. Με τα σκουπίδια τι θα κάνετε? Κοιτάξτε να δείτε, και εδώ τα πράγματα είναι δρομολογημένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πέραν από τον περιφερειακό σχεδιασμό έτσι όπως ισχύει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και ο οποίος λέει ότι τα σκουπίδια μας πρέπει να τα πηγαίνουμε στο εργοστάσιο. Και μάλιστα θα πρέπει να καλύπτουμε και και την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα την οποία πρέπει να πηγαίνουμε. Θα σας πω κάτι. Mm-hmm. Σας ανησυχεί για να το συνδέσουμε. Έχει πέσει το τραπέζι το τελευταίο διάστημα ότι θα πρέπει να γίνει καταμερισμός ισόποσα του κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων και πόσο θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να επιβαρύνει έτσι την περιοχή τη δική μας. Δεν μπορεί να γίνει ισόποσα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ανταποδοτικό. Δεν μπορεί να δεν γίνει. Το έχετε ακούσει. Το ακούσατε ναι, από τους συναδέλφους σας αυτοδιοικητικούς. Από αιρετούς. Ναι, αλλά και κυρίως από τις περιοχές από την Άρτα, από την Πρέβεζα, από τις εκεί περιοχές. Αυτοί ζητούν κάτι τέτοιο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Έρχονται στα λόγια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, ο οποίος έλεγε ότι ο περιφερειακός σχεδιασμός είναι λανθασμένος και ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε βόλτα τα σκουπίδια ανά την Ήπειρο και τα υπολείμματα. Ότι ένα εργοστάσιο το οποίο γίνεται κάπου κεντρικά και όσο πιο κεντρικά μπορεί να γίνει και όχι όπου δεν σηκώνουν μαύρες σημαίες, επί παραδείγματι οι κάτοικοι, δηλαδή να μην παίζονται πολιτικά παιχνίδια, εκεί δίπλα στην εγκύτητα αυτού του εργοστασίου θα πρέπει να κατασκευαστεί και ένας κεντρικός χιτή. Mm-hmm. Έτσι ώστε με τους σταθμούς μεταφόρτωσης στους οποίους οι Δήμοι θα πηγαίνουν και εκεί θα εναποθέτουν κοντά τους τα σκουπίδια, πλέον να έχουμε μία και μοναδική μεταφορά των ζωντανών, ας το πούμε έτσι, σκουπιδιών που πάνε προς επεξεργασία. Όχι και του υπολείμματος πάλι προς τα πίσω. Το υπόλοιμα λοιπόν θα πήγαινε στον χιτή, τον κεντρικό χιτή. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε? Κάνουμε τους σταθμούς μεταφόρτωσης και ενώ εκεί γίνεται οργανωμένα και μαζικά η μεταφορά των πρωτογενών σκουπιδιών προς το εργοστάσιο, μετά χρειάζεται να πάνε τα απορριμματοφόρα, να πάνε το υπόλοιπο και να το επιστρέψουν στους χιτά, οι οποίοι θα γίνουν χιτοί. Αυτό λοιπόν προφανώς αυξάνει το κόστος και προφανώς ότι όσο πιο απομακρυσμένος είναι ένας δήμος από το εργοστάσιο, έχει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα, αυτός ο καταμερισμός καταρχάς θεωρώ ότι είναι και πρακτικά πολύ δύσκολος να γίνει, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δυναμικότητα παραγωγής που έχει σκουπιδιών ο κάθε δήμος. Εμείς είμαστε από τους δήμους που έχουμε πολύ λίγα σκουπίδια. Και έτσι, ακόμα και ότι η υποχρέωσή μας να τα μεταφέρουμε στο εργοστάσιο, δεν μας έχει επιβαρύνει καθόλου τα δημοτικά μας τέλη, έτσι όπως ήδη τα έχουμε ψηφίσει πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συν το γεγονός
Επίσης, μιας που μιλάμε για το Δήμο Βορείου Τζουμπέρκων, ότι ο Δήμος Βορείου Τζουμπέρκων θα διεκδικήσει αυτό που και εκ του νόμου πλέον είναι θεσμοθετημένο, ότι επειδή έχει στη διοικητικά του όρια τον χιτά, ο οποίος θα γίνει χιτή, εμείς λέμε δεν θέλουμε ανταποδοτικά, κλείστε τον και κάνετε έναν άλλο χιτή, οπουδήποτε άλλο. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει και λειτουργεί και σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να πάρουμε ανταποδοτικά ωφέλη. Βέβαια. Εκτιμούμε λοιπόν ότι αυτά τα ανταποδοτικά ωφέλη. Νομίζω θα πρέπει να τα έχουν θα τοπική... αντισταθμίσουν πλήρως. Οι τοπικές κοινωνίες πολλά χρόνια πίσω. Ναι, ναι. Θα αντισταθμίσουν πλήρως το τέλος που εμείς θα πρέπει να καταβάλουμε και πιθανότατα θα υπάρξει και μια ωφέλεια μεγαλύτερη οικονομική για το δικό μας το δίκτυο. Τι έχει ο χιτά ελληνικού. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αν θα είναι 2 χρόνια, αν θα είναι 3 χρόνια. Είναι βέβαιο ότι εάν ισχύσει ο περιφερειακός σχεδιασμός έτσι όπως έχει μέχρι τώρα και αυτός ο χιτά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει χιτή, είναι προφανές ότι θα προγραμματιστεί και η κατασκευή κάποιου νέου κιτάρου, αν αυτό γεμίσει. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό, διότι όπως δεν πρέπει και το καρβουνάρι να συνεχίσει, όπως δεν πρέπει και οι βλαχέρα να συνεχίσουν, και θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αντί να φτιάξουμε νέα κύτταρα σε αυτούς, να φτιάξουμε έναν χιτή κοντά στο εργοστάσιο, ώστε να μην κάνουμε βόλτες, σκουπίδια και υπολείμματα ανά την Ήπειρο. Και μιας που μιλάμε τώρα για τα σκουπίδια, νομίζω ότι η επόμενη πρόκληση την οποία θα αντιμετωπίσουμε και μάλιστα είμαι βέβαιος από το καλοκαίρι που μας έρχεται είναι ο σχεδιασμός που μπορεί να ακούγεται ελκυστικός για κάποιους να δεχτούμε σκουπίδια άλλων περιοχών όπως της Κέρκυρας, της Λευκάδας και φέτος είχαμε και από τον Δήμο Αιγιαλίας, σκεφτείτε. Λοιπόν, υπάρχει στο μυαλό κάποιον... Φαινόταν ότι το ενδεχόμενο απομακρύνεται. Αυτό θα πήγαν αλλού, κάπως ναι, έγινε. Γιατί υπήρξε... ότι μπορεί να επανέλθει. Ναι, νομίζω ότι θα επανέλθει. Νομίζω ότι θα επανέλθει, γιατί νομίζω, αλλά νομίζω ότι θα είναι λάθος. Θα είναι λάθος να προσπαθήσουμε να παίξουμε ότι εμείς θα είμαστε το κέντρο, να γίνει η Ήπειρος, δηλαδή μια περιφέρεια η οποία θα επεξεργάζεται σκουπίδια με σκοπό τι, το κέρδος κάποιου επιχειρηματία και μόνο και την επιβάρυνση γενικότερα της περιοχής μας, διότι το σκουπίδι από όπου περνάει, ακόμα και εντελώς κλειστό να είναι, δημιουργεί μια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Μια επίσης πολύ μεγάλη επιβάρυνση θα είναι ότι αυτά τα σκουπίδια που θα έρθουν, ακόμα και όταν επεξεργαστούν, θα έχουν υπολείμματα. Προφανώς αυτά τα υπολείμματα θα γυρίσουν ούτε στην Κέρκυρα ούτε στη Λευκάδα. Πού θα πάνε? Στο ελληνικό, στη Βλαχέρνα και στο καρβουνάρι. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Νομίζω ότι είναι όλοι οι Δήμοι της Ηπείρου αντίθετοι και νομίζω ότι αυτή η στάση θα τηρήσουμε και το καλοκαίρι. Όμως νομίζω ότι θα επανέλθει το θέμα. Μπορεί και να μην το αποφύγετε. Επίσης, μεγάλο ζήτημα ανακύπτει και θα ανακύψει και με την ανακύκλωση. Θα πρέπει να πιάσετε συγκεκριμένους στόχους και γενικά η Ήπειρος είναι πολύ πίσω. Είναι πίσω. Είναι πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για εμάς τους μικρούς Δήμους. Εμείς... Και να σας πω και κάτι, και ειδικά Δήμοι που έχουν γυρασμένο πληθυσμό. Καλά, οι πιο κεντρικοί Δήμοι, οι πιο αστικοί, επενδύουν και στις νέες γενιές, όπως λέγαμε νωρίτερα. Ασφαλώς. Στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους που έχουν μια άλλη έτσι, αντίληψη των πραγμάτων, αλλά και πιο οικολογική συνείδηση. Τώρα, στον παππού και στη γιαγιά, πώς θα πας να το πεις να κάνει διαχωρισμό των παιδιών? Εντάξει. Στο μπουκάλι, στο χαρτί, στο. Θα έλεγα ότι ας πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ας πάμε στο πρακτικό το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρακτικό? Εμείς αυτή τη στιγμή, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουμε καταφέρει την αποκομιδή των απορριμμάτων να την κάνουμε εμείς οι ίδιοι, ο Δήμος, χωρίς εξωτερικό συνεργάτη. Με 2 απορριμματοφόρα, τα οποία έχουμε, με 2 οδηγούς, και 2 εργάτες καθαριότητας. Και γίνεται ικανοποιητικά. Προσέξτε, τα σκουπίδια μας δεν είναι πολλά και εάν διπλασιαστούν οι κάδοι και γίνουν όσοι είναι
οι πράσινοι γίνουν και οι μπλε. Μπλε, μπορεί και καφέ. Ναι, νομίζω ότι αυτό το καφέ δεν θα το πετύχουν ούτε οι μεγάλες πόλεις για πάρα πολλά χρόνια, αλλά ας πούμε, ας μείνουμε στους μπλε και στους πράσινους. Όταν λοιπόν θα χρειαστεί, θα χρειαστούμε άλλο ένα απορριμματοφόρο, άλλο ένα-δύο απορριμματοφόρα και αντίστοιχο πλήρωμα. Οι ποσότητες, θα έλεγε κανένας, γιατί δεν το δίνετε έξω σε μια άλλη εταιρεία να τα μαζεύει. Δεν θα ενδιαφέρεται κανένας, διότι οι ποσότητες είναι ελάχιστες. Ειδικά των ανακυκλώσιμων θα είναι καμία εταιρεία ανακύκλωσης δεν θα ενδιαφέρεται γιατί ο όγκος και το τονάζ είναι πάρα πολύ μικρό. Εκεί πέρα λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα το οποίο είναι οικονομικό και το οποίο θα μετακυλιστεί εκ των πραγμάτων και αυτό στους δημότες. Πρέπει λοιπόν να γίνει ανακύκλωση. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς σε αυτή την ιδέα της ανακύκλωσης, που για μια πόλη, αν την κάνει σωστά, μπορεί να είναι και κερδοφόρα και να αφήνει χρήματα, αντί να καταναλώνει χρήματα, για τους μικρούς δήμους, τους ορεινούς, τους περιφερειακούς, τους δυσπρόσιτους, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Θα πρέπει να ενισχυθούμε, να επιχορηγηθούμε και με τα αντίστοιχα μηχανήματα και με τα αντίστοιχα οχήματα και με το προσωπικό το οποίο χρειάζεται, αλλά το προσωπικό θα πρέπει να έρθει με τη μισθοδοσία του, διότι αν επιβαρυνθεί με τα ήδη κρατική επιχορήγηση που παίρνει ο Δήμος, δεν βγαίνει. Δεν θα φτάσουν τα χρήματα. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Εμείς έχουμε κάνει τη σχετική μελέτη, αλλά για να μπορέσουμε να την εφαρμόσουμε, θα πρέπει να λυθούν τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνονται σχεδόν άλυτα. Είναι θέμα μεγάλο η ανακύκλωση. Θα είναι πονοκέφαλος μεγάλο για τους αρετούς. Θα είναι πονοκέφαλος όχι μόνο για το Δήμο Βορείου Τζουμέρκων, αλλά για όλους τους μικρούς περιφερειακούς δήμους. Για όλους, ανεξαρτήτως. Και θα μείνουν οι πόλεις, οι οποίες, όπως σας είπα, εάν πραγματικά ασχοληθούν με την ανακύκλωση σοβαρά, αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι και κερδοφόρο. Μπορεί να είναι και κερδοφόρο. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε πολλά. Νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και άλλα το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Δήμαρχε, πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχετε φίλους στην Ιθάκη. Έχω μηνύματα. Αλήθεια. Χαιρετισμούς από την Ιθάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους έτσι που συντονίστηκαν απόψε. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα. Νομίζω τα περισσότερα στη διάρκεια της κουβέντας απαντήθηκαν από τον κύριο Σεντελέ. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και έτσι να ευχηθώ καλές γιορτές. Και εγώ σε εσάς και σε όλους τους δημότες σας. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την ωραία ευκαιρία που μου δώσατε για να αναφερθούμε. Είναι πάντοτε χρήσιμες οι πληροφορίες και κυρίως αυτά που λέμε εμείς είναι χρήσιμα να τα ακούει και να ενημερώνεται και ο κόσμος. Θέλω και εγώ επίσης να απευθυνθώ σε όλους και να ευχηθώ καλές γιορτές. Οι γιορτές είναι μια ευκαιρία πρώτα απ' όλα να ανταμώνουμε με αγαπημένα πρόσωπα και ένα αναγκαίο διάλειμμα από όλη την καθημερινότητα. Από εκεί και πέρα, επειδή μετράμε τη ζωή μας με χρονικές μονάδες και η πιο εμβληματική είναι το έτος, κάθε φορά λοιπόν για το επόμενο έτος ας ευχηθούμε να είναι καλύτερο από το προηγούμενο σε ό,τι νομίζει ο καθένας και ό,τι ορισμό δίνει στο καλύτερο. Να είστε καλά. Να είναι έτσι μια καλή και δημιουργική χρονιά και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για εσάς τους αυτοδιοικητικούς, τους αιρετούς και για όλο τον κόσμο φυσικά. Άλλωστε προς όφελος των πολιτών και των δημοτών δουλεύετε. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές. Και εγώ. Και καλή ξεκούραση στο περιθώριο αυτών των ημερών. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είσαστε και απόψε συντονισμένοι μαζί μας. Περίπου έτσι 20 λεπτά πριν από την νέα μέρα, πριν από τα μεσάνυχτα, θα σας αποχαιρετήσουμε και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.